Ako ti udariš po Bankovi, to bude udar там де ти знаходишся. Με αυτά τα λόγια, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Μόσχα πως θα υπάρξουν αντίπεινα σε περίπτωση που επιτεθεί στην καρδιά της Ουκρανίας, στο Κίεβο, καλώντας την ίδια ώρα τη Δύση να απαντήσει σε μια ενδεχόμενη επίθεση. Ти так зробиш, ти повинен знати, що через секунду, вже незважаючи від результату твого удару, буде удар по прийняттю рішень в тебе. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, οθούμενος από την επιτυχία της Ουκρανικής αντεπίθεσης και οδεύοντας προς τα νότια για τη μάχη της Χερσόνας, ρίχνει τον μπαλάκι στη Δύση τόσο για την ενίσχυση της αεράμινας της χώρας του, όσο και για βοήθεια σε περίπτωση που ο Πούτιν χτυπήσει το Κίεβο. Κλίμα τρόμου θέλει να δημιουργήσει η Ρωσία, χρησιμοποιώντας την ενέργεια ως άσο στο μανίκι της. Μην μπορώντας να κερδίσει στο πεδίο μάχης, στρέφεται αλλού. Αφήνει στο σκοτάδι εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία. Ρωσικοί πύραυλοι χτυπάνε ενεργειακές υποδομές. Ουκρανοί ζουν υπό το φως των κεριών. Σε ολόκληρες συνοικίες έχει πέσει μαύρο. Η Ρωσία ποντάρει στον βαρύ χειμώνα που έρχεται ανοίγοντας έναν άνευ ορίων πόλεμο νεύρων. Сиділи, теж тоді було холодно, ще й в підвалі, не в квартирі. Не, скажімо так, не сильно приємно, але що ж поробиш, будемо терпіти. Τα χιλιάδες τα μαζεύουν και φεύγουν οι κάτοικοι της Χερσόνας. Αναμένουν το μεγάλο ουκρανικό χτύπημα, αφήνουν τους οικισμούς τους και περνούν στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνηπερού. Όλα αυτά την ώρα που οι φόβοι του Κίεβου επικεντρώνονται στο επικείμενο χτύπημα της Ρωσίας στο υδροηλεκτρικό φράγμα που θα πνίξει τεράστιες εκτάσεις νότια της χώρας. Ακόμη ένα στρατιωτικό αεροσκάφος χάνει Μόσχα μέσα σε διάστημα μόλις 6 ημερών. Το SU-30 κατέπεσε πάνω σε διόροφο σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί.